το Κομμουνιστικό Κόμμα βγήκε ενισχυμένο. Πώ αποτιμάτε εσεί αυτή την ενίσχυση και πώ θα την κεφαλαιοποιήσετε. Εμεί λέμε ότι μέσα στα πλαίσια ενό αρνητικού συσχετισμού, που ήταν και παραμένει αρνητικό, υπάρχει μια χτίδα φωτό. Αυτό είναι η άνοδο του ΚΚΕ. Η σημαντική άνοδο σε ψήφου, σε ποσοστά. Οι σημαντικέ επιδόσει που είχαμε mm. στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπω για παράδειγμα στην Αττική, όπου το ΚΚΕ είναι τρίτο κόμμα αλλά και σε άλλες περιοχές της, της, χώρας, με ιδιαίτερα μεγάλη άνοδο, εκεί που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα σημαντικοί και μεγάλοι αγώνες. Από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν, καλούμε ακόμα και αυτούς που δίστασαν στις 21 Μάη, ακόμα και αυτούς που απέναντι στα διλήμματα δεν απάντησαν με αποφασιστικότητα, να κάνουν τώρα το βήμα, γιατί λέμε ότι μπροστά σε μια δεδομένα αντιλαϊκή κυβέρνηση και σε μια βολική αντιπολίτευση που θα υπάρχει από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί ποια είναι αυτή η δύναμη που αύριο θα βρίσκεται στους χώρους δουλειάς, όταν οι εργαζόμενοι θα παλεύουν για συλλογικές συμβάσεις. Όπως για παράδειγμα σήμερα, μετά από ένα τραγικό δυστύχημα χθες στη ζώνη, σε αυτή την περιοχή δηλαδή που ο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάλεξε ως προεκλογικό ντεκόρ, υπήρξε ένα θρηματιφόρο, ας το πούμε, δυστύχημα, έγκλημα στην πραγματικότητα, και σήμερα έγινε μια μεγάλη απεργία, και αύριο. Εκεί λοιπόν ήταν οι κομμουνιστέ. Ποιο θα βρεθεί λοιπόν εκεί να υπερασπιστεί στου χώρου δουλειά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρέπει να σκεφτεί ποιο θα βρεθεί όταν θα γίνονται πληστηριασμοί πρώτη κατοικία που σταδιακά τόσο φυσικά η Νέα Δημοκρατία. <κυρίζει> και προηγούμενα ο, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνοντα ουσιαστικά τα κόκκινα δάνεια στα φαντ έχουν συμβάλει για να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, όπω σήμερα κάναν οι κομμουνιστέ υποψήφοι βουλευτέ εκ νέου, αλλά και άλλοι κομμουνιστές αγωνιστές στην προσπάθεια να υπάρξει έξωση σε αυτοαπασχολούμενοι στο κέντρο της, της Αθήνας. Χρειάζεται να σκεφτούν ποιο θα είναι απέναντι στην προσπάθεια για ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων και για κατάργηση του άρθρου 16, που η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και δηλώνουν ότι θέλουν να καταργηθεί, και ο ΣΥΡΙΖΑ φιλερτάρει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Να σκεφτούν δηλαδή ποιο πραγματικά απέναντι σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση μπορεί το επόμενο διάστημα να εκφράσει μαχητική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Αυτό είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ακόμα πιο δυνατό να βγει και από αυτή την επόμενη εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μα. Κυρία Πλατανιά, τώρα ε, θα πάρω πάσα από αυτό που είπε ο κύριο Αποστολόπουλο και θα πω ότι και εσεί έτσι έχετε μία αντιπαλότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ, μια ευθεία αντιπαλότητα. Πώ θα μπορούσατε όμω το πρόγραμμά σα να το θέσετε σε κυβερνητική ισχύ, αφού έχετε αποκλείσει κάθε πιθανότητα συνεννόηση και συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε πολιτικό σχηματισμό. Καταρχήν, εμεί λέμε ότι ακριβώ αυτή η λογική του μονοδρόμου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Είναι, που ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, είναι η αιτία που το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσει ακόμα περισσότερο η αντιλαϊκή πολιτική. Το πρόγραμμα όλων, παρά τις όποιες διαφορές για τις οποίες θέλω να κάνω ένα σχόλιο, έχει καθοριστεί ουσιαστικά και από την τελευταία έκθεση, την νέα αρινή έκθεση της Κομισιόν, όπου ανάμεσα στα άλλα προβλέπεται το πάγωμα της αύξησης μισθών λόγω τριετιών. Mm. Ε, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο φορολόγηση των, των αυτοαπασχολούμενων. Για παράδειγμα, μιλάνε για διεύρυνση φορολογικής βάσης με αναθεώρηση της τρέχουσας φορολογικής δομής. Προβλέπετε λιτότητα, παραπέρα λιτότητα για τι λαϊκέ ανάγκε, είναι τι δημοσιονομική πολιτική τη χαρακτηρίζουν, αναμόρφωση του φορολογικού συστήματο έτσι ώστε να είναι φιλικό στι επενδύσει, δηλαδή φοροαπαλλαγέ για του βιομηχάνου, του εφοπλιστέ, του μεγαλοεπιχειρηματίε, επιτάχυνση πληστηριασμού και μια σειρά άλλα μέτρα που θα τα ακολουθήσουν όλοι. Μπορεί λοιπόν να τσακώνονται από τη μία και να διαφωνούν, για παράδειγμα, πώ θα διαχειριστούν τα 70 δι του Ταμείου Ανάκαμψη, δηλαδή να τσακώνονται για το ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα πάρουν αυτά τα λεφτά, τα οποία θα είναι δάνειο που ο ελληνικό λαό θα, θα κληθεί να αποπληρώσει. Όμω δεν διαφωνούν για το ότι είναι δεδομένα 450 προαπαιτούμενα. Μπορεί να τσακώνονται για το αν τα ανατοϊκά εξοπλιστικά, για παράδειγμα, θα τα πάρουν ε, γερμανικά ή γαλλικά μονοπόλια. Όμω ότι για το 2%, ότι δηλαδή θα συνεχίσουμε να δίνουμε τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ για ανατοϊκού εξοπλισμού, αυτό δεν διαφωνεί κανένα. Και άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, εμεί λέμε ότι είναι θετικό το ότι υπάρχει ένα μικρό, όχι όμως αμεληταίο ρεύμα αμφισβήτησης, που αμφισβητεί τι. Αμφισβητεί ότι μπορεί να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, βελτίωση της ζωής του λαού μας, μέσα από την αναμονή κυβερνητικών σωτήρων. Και είναι μεγαλύτερο αυτό το τμήμα σήμερα του λαού που υιοθετεί το σύνθημα που γεννήθηκε μέσα στις μεγάλε κινητοποιήσει, δηλαδή ότι ο λαό μόνο σώζει το λαό. Σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή, και όσο θα δυναμώνει ένα τέτοιο ρεύμα, φυσικά θα αμφισβητήσει τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματιών, θα γράψει στη σημαία των αγώνων του ότι για μα προτεραιότητα, για το λαϊκό κίνημα, είναι προτεραιότητα οι ζωέ μα, οι ανάγκε μα. Και ναι, τότε, όσο θα δυναμώνει ένα τέτοιο κίνημα, φυσικά το ΚΚΕ, όπω και τώρα, αναλαμβάνει την ευθύνη του να δυναμώσουν αυτοί οι αγώνε, θα αναλάβει και την ευθύνη του και να κυβερνήσει σε εκείνε τι συνθήκε. Θα ήθελα όμω να κάνω ένα σχόλιο επίση. Καταρχήν για τη Νέα Δημοκρατία. Α μην βιαστεί να ερμηνεύσει αυτή την άνοδο που είχε, που επάση περιπτώσει δεν είναι ούτε ένα τα δεν είναι, αλλά επάση περιπτώσει αυτή την άνοδο, να μην την ερμηνεύσει ως συμφωνία της πλειοψηφίας του λαού, των λαϊκών δηλαδή ε, στρωμάτων, σε σχέση με την ε, ε, πολιτική της και όσα θα κάνει. Δηλαδή δεν θα πάει αμαχητή ο κόσμος να δεχτεί μείωση μισθών, να δεχτεί περικοπές δικαιωμάτων παραπέρα. Ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέω γιατί τα παράπονα για το ζήτημα του άρθρου 16 α μην γίνονται προ το πρόσωπό μου, α γίνουν προ την κυρία Λινού αλλά και προ τον κύριο Τσίπρα, γιατί αυτό το είπε αυτό. Δηλαδή ότι αν συζητάμε για ένα πανεπιστήμιο τύπου Χάρβαρτ, τότε βέβαια μπορούμε να συζητήσουμε και την υπόθεση για το άρθρο 16. Άρα προ τα εκεί τα παράπονα. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένα δεδομένα. Ταυτόχρονα όμω λέμε ότι με πιο δυνατό ΚΑΠΑΕ ο λαό μα μπορεί να ορθώσει το ανάστημά του. Δεν χρειάζεται ούτε φόβος, ούτε απογοήτευση. Μπορούμε το ΚΚΕ, όποιο και να είναι το ποσοστό του φυσικά θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνουμε εμείς. Φυσικά όσο πιο ισχυρό είναι, όσου πιο πολλούς βουλευτές έχει στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, τόσο θα παλεύουμε από καλύτερε θέσει, θα βρισκόμαστε σε κάθε χώρο δουλειά, σε όσο το δυνατόν περισσότερου αγώνε μπροστά στην πρώτη γραμμή. Για να μην υλοποιείται αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, για να γνήγει ακριβώς αυτός ο δρόμος που θα γράψει, όπως, είπαμε, στην, ε, όπως είπα στην αρχή της παρέμβασή μου, στις σημαίες του το κίνημα πραγματικά αυτά που δικαιούται και θα Μάλιστα. τα διεκδικήσει με αποφασιστικότητα. Κρατάει χρόνια η κολόνια της αντιλαϊκής πολιτικής και έχουν ευθύνη όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και διάφορα άλλα μικρότερα κόμματα διάτοντες αστέρε που συγκυβέρνησαν, ή ψήφισαν, ή στήριξαν ή τροφοδότησαν με βουλευτές τους την πορεία κάθε θητείας της Βουλής σε τα, τα, άλλα κόμματα. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στη στιγμή που είτε χάνουμε το λογαριασμό πιο αντιλαϊκό μέτρο έχει ψηφιστεί πότε και από ποια κυβέρνηση, Είτε από την άλλη, περιγράφεται μια ιδανική κατάσταση, ότι τα όλα πάνε καλά, η οικονομία μα είναι μια χαρά, την ίδια στιγμή που η λαϊκή οικογένεια, που οι οικογένειε των εργαζομένων ε, υποφέρουν, δεινοπαθούν και τα πράγματα πάνε στο χειρότερο. Από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν, εμεί λέμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να βάλουμε φρένο σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που είναι δεδομένη, υπάρχει δυνατότητα, πρέπει οι εργαζόμενοι να το πιστέψουν. Πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους με ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ, ακόμα πιο ισχυρό, να γίνει ένα ακόμα παραπάνω βήμα. Πρέπει Ξέρετε, να διακόψω, συναντάμε κυρία, συναντάμε αυτέ αυτές τις συγνώμη. μέρες, θα ολοκληρώσω, συναντάμε αυτές τις μέρες πολύ κόσμο που είναι πολύ ικανοποιημένος από την επιλογή που έκανε να στηρίξει το κόμμα μας για πρώτη φορά. Αυτός ο κόσμος λοιπόν τον καλούμε να γίνει ακόμα περισσότερος, να γίνουν περισσότεροι δηλαδή αυτοί που θα κάνουν τώρα το βήμα, γιατί λέμε αν νιώσαμε καλά με το βήμα, σκεφτείτε να γίνει σας, το άλλο.